Ο 12ος κατηγορούμενος περίμενε στοικά 18 μήνες στη φυλακή για να έρθει αυτή η ιερή στιγμή της απολογίας για να πει αυτά που ο ίδιος βίωσε και αυτά που ο ίδιος έζησε. Και βέβαια τελείωσε η αποδεικτική διαδικασία και έρχεται η ώρα της εισαγγελικής πρότασης και μετά η αγορεύση των συνηγόρων. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Εμείς οι μεγαλύτεροι, οι παλαιότερες γενιές, ποιες αξίες, ποια διδάγματα και ποιο αξιακό σύστημα μεταλαμπαδεύσαμε στη νεολαία, όταν καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες επεισοδίων κομματικού, οπαδικού και κοινωνικού φανατισμού. Στα δικά μου τα χρόνια η νεολαία που ζούσε σε πολύ δυσκολότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες αντιμετώπιζε μόνο ένα πρόβλημα, τη φτώχεια και την επαγγελματική αποκατάσταση. Σήμερα, σε μια καθολική σύψη πολιτικού, αξιακού και ηθικού συστήματος, τα παιδιά είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται και που θα πρέπει να τους καταλογίσουν οι ευθύνες για αυτά τα περιστατικά τα οποία δυστυχώς με την ευθύνη της πολιτείας, των μεγαλοπαραγόντων και γενικότερα του συστήματος τα οδηγούμε σε καθημερινές συγκρούσεις, φαινόμενα βίας και αυτά τα οποία σήμερα αλλά και πάρα πολλές φορές στα δικαστήρια δικάζουν. Πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών μόνο ένας έχει ομολογήσει ότι έχει χτυπήσει τον άλλο? Δείτε, είναι προφανές ότι στην θολούρα του επεισοδίου δεν είχε καταλάβει ποιος χτύπησε ποιον, εκτός από το συγκεκριμένο χτύπημα με ένα συγκεκριμένο όπλο. Χρειάστηκε να περάσουν 5 μήνες ακροαματικής διαδικασίας για να μπορέσει ο κύριος κατηγορούμενος που ομολόγησε την εμπλοκή του στο θάνατο του άτυχου Άλκη, του αείμνηστου Άλκη, ότι ήταν αυτός που χτύπησε με το δικό του χέρι και ετρώθη η μοιραία αρτηρία του παιδιού από την οποία προήλθε ο θάνατος. Δεν νομίζω ότι κανείς κρύφτηκε, τουναντίον τα παιδιά επέδειξαν ήθος, αξιοπρέπεια, εντιμότητα και έμπρακτη μεταμέλεια. Όχι στο επίπεδο που θα πρέπει αυτό να το προτείνουμε και να το προβάλλουμε στο δικαστήριο για αναγνώριση ελαφρυντικών, αυτό είναι για πολύ μεταγενέστερο χρόνο. Αλλά στο επίπεδο του ότι ανέλαβαν ο καθένας τις ευθύνες που του αναλογούν, όπως ο ίδιος τις εβίωσε και όπως ο καθένας από αυτούς μπόρεσε να τις μεταφέρει στο δικαστήριο. Ωστόσο όμως ο δικός σου εντολέας στην απολογία του είπε ότι ο ένας θα ρίχνει στον άλλο και τα χτυπήματα στον άλλο. Ακούστε, ο δικός μου εντολέας, όπως γνωρίζετε όλοι και όπως διεφάνουν από αυτή την μακρά ακροαματική διαδικασία, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν παρόν στο περιστατικό. Ο δικός μου εντολέας λοιπόν μίλησε για τον χρόνο της προσαγωγής του, της αυθόρμητης παρουσίας του και παράδοσής του στην αστυνομία και αυτά που είδε και άκουσε κατά την περίοδο της κράτησής του στα κρατητήρια της αστυνομίας. Εκεί άκουσε, είδε και έμαθε ότι κάποιοι, μερικοί από τους κατηγορουμένους προσπαθούσαν να μεταθέσουν ευθύνες σε πρόσωπα που δεν τους αναλογούσαν. Και μιλάγε για τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί άκουσε ότι κάποιος είπε ότι είχε κατεβεί, κάποιος άλλος είχε πει ότι κρατούσε μαχαίρι και είχε μαχαιρώσει. Ενώ στην πραγματικότητα αποδείχθηκε αυτό. 11 συγκατηγορούμενοι και όλοι οι αξιωματικοί της αστυνομίας λένε ότι ο 12ος δεν κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Συνεπώς, νομοταϊκός κανόνας, αφού δεν κατέβηκε από το αυτοκίνητο, δεν συμμετείχε στο περιστατικό.